Γεια σας και επιτέλους μετράμε αντίστροφα, τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω για εσάς. Μετράμε αντίστροφα προκειμένου να αρχίσει η αγωνιστική δράση, να μετράμε αντίστροφα τώρα να πεις γιατί παίζουμε το Σαββατοκύριακο Τσακίρι. Όχι. Εννοώ μετράμε αντίστροφα για να έρθει η επόμενη εβδομάδα όπου παίζουμε και παίζουμε μάλιστα και τον Ολυμπιακό και ένα ματς πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά γενικότερα μπαίνουμε σε μια δράση επιτέλους ξανά γιατί αυτό το διάστημα με τη διακοπή που έγινε για να προετοιμαστεί τάχα μου εθνική, χρειάστηκε να περάσει μήνα σχεδόν, που λέει ο λόγος. Εντάξει, υπερβολικά το λέω, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχει προκύψει για να μπορέσει τάχα μου, ξαναλέω, να προετοιμαστεί η εθνική μας, η οποία ευτυχώς και κέρδισε, έχει αποκτήσει ξανά έδρα, τα γράψαμε και χθες στο news.gr, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά μέχρι εκεί και τέλος, έτσι, αυτό που θέλω εμείς είναι να βλέπουμε Μάικ. Συγγνώμη κιόλας. Εγώ τουλάχιστον αυτό θέλω. Και λήψη δραστηριότητας, ώστε να μιλήσουμε για κάτι πολύ ουσιαστικό, θα εστιάσω απευθείας στα μηνύματά σας, γιατί αυτό έχει σημασία, δηλαδή στις ερωτήσεις σας, προκειμένου να απαντήσω όσες περισσότερες μπορώ στο σύντομο αυτό βιντεάκι που φτιάχνουμε για το ενός.gr. Λοιπόν, υπάρχει ένας φίλος που γράφει για τον Κατσέρι, οπότε ξέρετε ότι έχει και πολλά μεταγραφικά δηλαδή. Ο Κατσέρης είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται, αν δεν κάνω λάθος, δεξί μπακ στη Λωρία, η οποία είναι στην πρώτη κατηγορία Γαλλίας. Δεν έχω ακούσει κάτι προσωπικά για την ΑΕΚ. Δεν θα το αποκλείω γιατί είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση, αλλά δεν ξέρω αν θα τον έδιναν. Πέρυσι τον πήρανε, έχουν συμβόλαιο μαζί του μέχρι το 28, μου κάνει μεγάλη έκπληξη να γίνει κάτι άμεσα. Ένας άλλος φίλος μου λέει για τον παίκτη που γράφει για τον Λουίζου, λες, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υφίσταται ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή που μιλάμε τσάικ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε παραλαμβάνω. Στο ποδόσφαιρο ποτέ, παιδιά, να μιλάτε ποτέ και στα μεταγραφικά. Ποτέ. Στην προκειμένη περίπτωση λέω ότι αυτό που γράφτηκε και υπόθηκε και αφήθηκε να αρνηθεί δεν αφορά την ΑΕΚ. Αν με αφορμή την τρέλα που βλέπουμε στην Κύπρο για την ΑΕΚ θα γινόταν κάποια φιλικά καλοκαιριού εκτός Αθηνών. Και πέρυσι, φίλε, στο Βόλο έγινε ένα φιλικό που έγινε, δεν έγινε πουθενά αλλού. Δεν νομίζω να γίνει ούτε ένα στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε, ναι, αν γίνει εκτός Αθηνών θα γίνει. Απλά να βολεύουν ημερομηνίες, γιατί δεν έχει πολλές ημερομηνίες. Παίζει από Ιούλιο μπάλα και μάλιστα πολύ απαιτητικά. Με τον Γιαννούλη, τι παίζει, είναι μια περίπτωση που η ΑΕΚ, εφόσον ολοκληρώσει τη διαδικασία αναζήτηση ο παίχτη στο εξωτερικό, νομίζω ότι θα την τελειώσει θετικά, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε. Για το μόνο που λέμε τον επιθετικό του Άρη, δεν έχει προκύψει ο ρεπορτάζ ότι άκουσαν διαφόροι εν ώψη του καλοκαιριού. Αν αυτό αλλάξει, θα το πούμε, θα το συζητήσουμε. Ο Καλαλόπουλος, είπαμε, δεν έπαιξε το φιλικό διότι είχε ίωση. Εκτός είχε μείνει και ο Μαχαίρας, έμεινε στην Αθήνα που θα ταξίδευε και αυτός. Ένας φίλος μου είπε για την άμυνα ότι γιατί μου λέει σε κάθε στραβή της ομάδας, μα σε κάθε λες. Σπέρδεις να μας πεις ότι δεν φταίει η έλλειψη της απαραίτητης ποιότητας στις συγκεκριμένες θέσεις της άμυνας κυρίως, αλλά πάντα φταίει κάτι άλλο. Είναι πασιφανές, αδερφέ μου. Δεν φταίει ποτέ ένας ή δύο πρόσωπα ή η συνολική λειτουργία τεσσάρων στην άμυνα. Ποτέ. Εκτός από τις στατικές μπάλες που είναι θέμα συγκέντρωσης προσώπων, στα υπόλοιπα κομμάτια, στην ΑΕΚ του Αλμέιδα δεν υπάρχει αμυντική και επιθετική. Είναι μια ομάδα που είναι συμπαγής, αμήνεται μαζικά, επιτίθεται μαζικά. Πηγαίνει η μετάβασή της να είναι άμεση, παίζει πολύ ψηλά τις γραμμές, έτσι θα φας μπάλες πίσω, δεν μπορείς να τα έχεις όλα στο ποδόσφαιρο. Όταν οι γραμμές παίζουν κοντά ευτυχώς, αλλά η άμυνα είναι ψηλά στο ημικύκλο της έντρας, σχεδόν το μισό, αντιλαμβάνεις ότι θα φύγουν οι μπάλες στην πλάτη και ένας επιθετικός που είναι γρήγορος θα επιχειρήσει να τον εκμεταλλευτεί. Οπότε θα δεχτείς και φάση γκολ τέλος πάντων. Δεν φταίει μόνο η άμυνα όμως γι' αυτό. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Δηλαδή, αν οι μπάλες περάσουν, θα έχουν περάσει και τα χαφ. Άρα θα φταίνε και τα χαφ. Αν χαθούν τα μαρκαρίσματα στα back, στα extreme, συγγνώμη, και πάνε δύο μέναν στο back, θα φταίνε και τα extreme. Όπως το βλέπουν στον Ολυμπιακό. Όλοι λένε τον Ολυμπιακό και τον Ρότι λέει ότι δεν είναι πολύ καλό στο αμυντικό κομμάτι και πάει λέγοντας ναι, αλλά παίζει συνέχεια δύο μέναν. Ο μπροστινός του δεν μαρκάρει ούτε με αίτηση. Αυτό εννοούμε. Και δεν είναι κακό να διαφωνούμε. Δεν χρειάζεται να είσαι ειρωνικός ή να είμαι ειρωνικός. Δεν χρειάζεται να διαφωνούμε. Εσύ θεωρείς ότι υπάρχει έλλειψη ποιότητας. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ένα αριστερό μπακ του Μπανογιά και ένα δεξί μπακ του Μπανογιά για του χρόνου. Δεν βλέπω έλλειψη ποιότητας στο κέντρο της άμυνας για παράδειγμα. Όχι.
Για του τραυματισμού μου λέτε, θα υπάρχουν τρει ενδεκάδε παιδιά πουθενά στον κόσμο. Αντικειμενικά να τα δούμε τώρα. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν τρει ενδεκάδε. Πουθενά. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινεί. Όλοι έχουν δύο. Δύο βαριά σε κάποιε θέσει από τρει. Μην λέμε τώρα ψέματα. Μεταξύ μα και όχι μόνο. Είναι πολλέ οι ερωτήσει σα. Πάρα πολλέ η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι κάλυψε το μεγαλύτερο μέρο. Μείνετε στο ενός.gr για την καθημερινότητα κυτρινό-μαύρη ιδιοσιογραφία της ΑΕΚ.